Αν μου έλεγες πριν από κάποια χρόνια ότι θα γίνει αυτό, νομίζω ότι δεν θα το πίστευα και πολύ εύκολα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής μου. Spanish people? God damn it, they know how to party. They know how to party, trust me. As we would say in Greece, Emetoulis. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο βίντεο, καινούργιο δωμάτιο, καινούργια όλα. Καλώς ήρθατε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από την αποθήκη. Το παιδί έφυγε, το δωμάτιο είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι καθάρισε όσο είπε ότι θα καθάριζε. Αλλά οκ, θα του κάνω ένα σκούπισμα, θα του κάνω ένα σφουγγάρισμα, θα τη βρούμε την άκρη. Σκέφτηκα να κάνουμε μια διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου. Θα χρειαστώ βοήθεια βέβαια, γιατί είναι βαριά, δηλαδή αυτό πίσω μου δεν είναι βαρύ, αλλά με το κουνήσω μόνος μου θα σπάσει. Ξεκινάμε, μπαίνουμε κανονικά στο πρόγραμμα, τελείωσαν τα introduction μαθήματα, ας πούμε τώρα έχουμε μπει λίγο περισσότερο στην ύλη. Τελείωσε και το trip στη Βενετία. Μπείτε δείτε το προηγούμενο βίντεο, παιδιά, πραγματικά. Πω, πω, τι ωραία πολύ Βενετία. Τι ωραία πολύ Βενετία. Λοιπόν, πολλά είπα τέλος πάντων. Μετακόμιση τώρα. Αυτό πρέπει να το δείτε. Αυτό είναι το μαξιλάρι που το χτύπησα γύρω στις 20 φορές. Δείτε. What the fuck. Δεν νομίζω ότι θέλω να ξέρω πόσα άτομα έχουν κοιμηθεί σε αυτό το καναπέ. Αυτό εδώ όταν πριν το καθαρίσω, γιατί το έπλυνα το καθάρισα, είχε τέτοιο χρώμα. Δεν σας κάνω πλάκα, το χρώμα ήταν τέτοιο. Λοιπόν, βαρέθηκα να καθαρίζω, είναι απόγευμα, πήγα και στο μάθημα, απλά τώρα πάω να εκτυπώσω το πάσο μου. Θα έχω πάσο από το πανεπιστήμιο. Yes. Έλα, καλό μου τώρα και εσύ. Άντε, άντε, εσύ μότρε. Πάμε να σας δείξω τη διαδικασία για να εκπλαγείτε. Για να μαθαίνουν κάποτε και οι δικοί μας. Τώρα είμαι πάνω στο ποδηλατάκι μου. Οχοχο. Πάω να βρω δύο Ισπανίδες που θα πάμε να κάνουμε μαζί την τέτοια, την εγγραφή. Και μετά το βράδυ, λογικά θα κάτσω σπίτι να συνεχίσω το καθάρισμα και να κάνω και τη μετακόμιση, γιατί ακόμα δεν έχω μπει στο δωμάτιο. Ίσως και σήμερα κοιμηθώ τελευταία μέρα στο δωμάτιο το παλιό, αλλά από αύριο μπαίνουμε στο καινούριο δωμάτιο. Ξέχασα τη μάσκα μου, ρε γάμο. Λοιπόν, πατάς εδώ πέρα, πατάς εδώ πέρα και έχεις ένα QR. Βάζεις το QR εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία, μας βγάζεις το τέτοιο. Stop, come on. Okay, correct. So now, το βγάζεις από εδώ πέρα, το τυπώνει. Μέσα σε ένα λεπτό, πραγματικά. And I have it. Look. Και έτσι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πήραμε το πάσο μας. Καλημέρα friends, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της μετακόμισης. Ξέρω έχουν περάσει 6 μέρες που απλά αλλάζω δωμάτιο. Σήμερα θα κουνήσουμε τα επιπλά με τη Μαρία. Και πάω να πάρω κάποια πράγματα έτσι για το σπίτι σε φάση πετσέτες, ξύλο κοπής, γιατί τα ξύλα κοπής μας βρωμάνε. Μετά από σήμερα θα όλα έχουν τελειώσει και όλα έχουν μπει σε μια σειρά. Επίσης σήμερα μου είπανε κάτι οι Ισπανοί το βράδυ, βασικά μια φίλη μου από Ισπανία μου είπε να πάω μαζί με τα παιδιά που ήρθαν από Ισπανία, Μπολόνια με κάτι φίλους της. Δεν πολύ κατάλαβα, δεν ξέρω αν θα πάω. Sì. Cerco un chopping board, cutting board for the knife, you know. Questo o quel? Quanto costa questo? La piccola 5,90.
Okay, bad, bad. No, no, this one, maybe I will come back. Okay. Okay? Ciao. Ciao. Δείτε τι ώρα που είναι εδώ. Σε αυτό το κομμάτι της πόλης δεν έχω έρθει πότε πρώτη φορά και σήμερα επειδή είναι γενικά Σάββατο και γενικά το Σαββατοκύριακο έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Δεν είναι όπως στη Θεσσαλονίκη που πάντα έχει μια σταθερή κίνηση και κάποιες φορές είναι λίγο παραπάνω. Εδώ πέρα όταν είναι Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πολύ περισσότερος πάντα από ό,τι έχω προσέξει. Να το πάνω από έλεγα δεν το βρούμε. Αυτό εδώ πέρα το μαγαζί, Καζανόβα, για κάποιο λόγο υπάρχει παντού, σε όλες τις πόλεις, ακόμα και στα πιο μικρά χωριά και έχει πολύ φθηνά έτσι οικιακά είδη. Πάμε μέσα. Ciao. Sì, una coming cutting board, a cutting board. Okay, un tagliere. Sì, sì. Abbiamo diverse misure, abbiamo questo in bambù, okay. Oppure abbiamo questo. Ho visto un tagliere? Sì. Ok. Questo. Oh, questo. Okay. 5,90. No. Ok, bene. Sì. Πήραμε αυτό. 6 ευρώ. Χαρά. Ωραία. Πήρα ένα microplane. Που είναι grater για τυρί. Στην Ελλάδα θα το βρίσκα 19-20 ευρώ. Το πήρα 10, οκ. Okay. Αυτό το ήθελα εδώ και καιρό. Ένα ξύλο κοπής, 6 ευρώ. Normal. Και... τι άλλο. Α, και αυτό το αρωματικό χώρο που το οποίο μυρίζει πάρα πολύ ωραία και στο σπίτι μας το χρειαζόμαστε. Μια χαρά. Μια χαρά. Τα πιο γρήγορα 20 ευρώ που έχω ξεδέψει. Σήμερα έχει... καθαριότητες στο μπάνιο. Και μια πετσέτα αργά, μόνο το δεν πήρα. Πετσετάκια για τα χέρια. 1 ευρώ. I'll take it. I'll take it. I just bought 2. In case something happens to the one or we have it in the laundry. Γιατί μιλάω αγγλικά. Ξεχνιέμαι συνέχεια. Μην κλαις βρισκασμένο, μην κλαις. Χθες ήρθαμε εδώ. Με τη Μαρία και την Μάρτα, φίλη της Μαρίας. Και είχαμε ένα κρασί το οποίο είχε 3 ευρώ το ποτήρι. Απάνω λέει εδώ πέρα είναι πολύ συνηθισμένο τέτοια, αυτά τα κρασιά και έτσι. Οκ, μια χαρά ήταν. Και μας έφεραν και εδώ πέρα σου φέρνουν γενικά το απεριτίβο που λένε. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, σου φέρνουν εδώ πέρα μαζί με το κρασί και κάτι να τσιμπήσεις. Αυτό εμείς δηλαδή για μας είναι το normal. Εδώ πέρα αυτοί το λένε, α, πάμε για απεριτίβο. Κρασί ή κανένα άπερολ ας πούμε και σου δίνουν για ένα κομμάτι παξιμάδι με λίγο τυρί και σαλάμι, λίγο πιτσάκι, κάνα τέτοιο χαζό. Αυτό παιδιά, αυτό είναι το απεριτίβο. Μη μπερδεύεστε, το έχουμε στην Ελλάδα από και εγώ δεν ξέρω πότε. Σε μας το κάνουν όλοι. Επίσης όλα τα κτίρια έχουν το δικό τους όνομα. Φτάσαμε σπίτι. Τι ήθελα και φτάσα σπίτι, τώρα βρω κάνω καθαριότητα στο μπάνιο. Fuck. Αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσουμε. Α, δεν σας έχω δείξει τη θέα. Να, αυτή είναι η θέα από εδώ πέρα. Από τον τέταρτο όροφο. Εδώ πέρα έχει αυτοκτονήσει κάποιος, είχε πέσει από το έξι του μπαλκόνι. Μέχρι κάτω το τέρμα. Ναι. Μέχρι κάτω. Ωραία. Πρέπει να ακολουθήσει η ισολογία. Κύριε μαλάκα. Έπεσε περιπατικό μέσα μαλακτικό. Νο, χοδέρ. Νο, μεν. Πάμε. Χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Timelapse. Okay, guys. Guess who's running again for the train? Because I'm not gonna make it in time. There's no way. Oh fuck. And this is my first
attempt to speak English while vlogging. And that's a start, right? Okay, λοιπόν, αυτό το vlog, this vlog will be mostly drunk. And the whole of it will be in English. So I'm hanging out with these Spanish guys. We bought the whole of it, for just 5 euros. You had to buy two though. So we split it in half, and we had to give 10 euros to buy two of those, which are like my head. Okay, yeah, it's like my head. And it's quite heavy, but you have to see what I'm seeing right now. Arriba. Abajo. Adentro. 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 This is from. This is from. Has pisado todo día. Que hace bonis. As we would say in Greece, emetulis. But this is okay. It's like a normal drink, I guess. Uno, due, tre. Guys, also, sorry for the poor quality, but I'm not like, I don't feel comfortable like taking out the camera and shooting. I did it like this way. And this is the first time I vlog in English. Hello, guys. She is Miriam. Hi, we are so tired. We are going to take the train now. And I'm gonna be in the toilet because there was a misunderstanding when it comes to communication, and apparently I had 2 tickets for when we went here and no ticket for yes, when we leave. True. So... Okay, so we are back in Cesena right now. It's 6 in the morning. We got the first train. I didn't have a valid ticket because I told you why. But anyways, no one checked. It was a fun night. It was a very fun night. It was a blast, actually. Now we're going home. Devo dormire. I gotta go to bed and never wake up. I don't know. Like, you saw how many people were like on the streets and everything. And here is not the same. It was one of the craziest nights. Like, if you're Greek, you cannot understand what I'm telling, what I'm seeing right now. It was Spanish people. God damn it, they know how to party. They know how to party, trust me. Okay. I gotta say bye for now. Ci vediamo next week. Thanks for watching. Don't forget to like, don't forget to subscribe to the channel, turn the bell notifications on, and stay tuned for more and better videos. Ciao, guys!